καπιταλιστικής κρίσης διαψεύδει τις αστικές προσδοκίες σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα ταμεία ανάκαμψης ή οι κρατικές επιδοτήσεις θα εξασφάλιζαν γρήγορη ανάκαμψη και επικράτηση στο διεθνή ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα και τα συμφέροντά της. Οι αλλεπάλληλες συνάξεις μέσα στον Ιούνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των G7 αλλά και ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες σημαδεύονται από αναζητήσεις έβρεσης νέων πιο αποτελεσματικών σχημάτων απέναντι σε Κίνα και Ρωσία. Όμως αυτές οι περιοριστικές συμμαχίες δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα των λαών. Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση που ευαγγελίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Biden, ούτε φιλεργατική είναι, ούτε φιλοπεριβαλλοντική, ούτε ειρηνική. Οι ελάχιστοι προσχηματικοί φόροι στα μονοπόλια αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των φορολογικών παραδείσων, των φοροαπαλλαγών και των αναρρύθμιτων εργαλείων που έχουν για να μετακυλίουν τα όποια νέα φορολογικά βάρη στους λαούς, μεταξύ άλλων και με ακριβότερα εμπορεύματα και υπηρεσίες. Με την αποτελή τους πάλι λαοί να χαράξουν δρόμο με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα και ανάγκες σε σύγκρουση με τα μονοπόλια, τις ενώσεις και τις κυβερνήσεις τους.